ξεκινώ με τις τροπολογίες. Πρώτη τροπολογία, η 1369. Καταψηφίζουμε τα πρώτα 8 άρθρα, εκτός από το ένατο που αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, κομωτών, κουραίων κτλ. Πρόκειται για τις γνωστές τροπολογίες ετερόκλητων διατάξεων, στις οποίες πρέπει να τοποθετηθούμε με μία ψήφο. Επιλέγουμε το όχι παρά το ότι στο 9 επιλέγουμε το παρόν. Είναι μια διαδικασία την οποία την έχετε υποστεί κι εσείς από άλλες κυβερνήσεις και τώρα την εφαρμόζετε. Στην επόμενη τροπολογία, την τροπολογία 1370, επιλέγουμε και σε αυτήν το παρόν. Είναι τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ πρόκειται για διατάξεις που διαιωνίζουν το φαινόμενο των προσωρινών προσλήψεων εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και μια μικρή παρατήρηση, αν θέλετε, για το ότι έρχεται με τροπολογία αυτό που υποσχέθηκε προφορικά η Υπουργός Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού μάλλον, προχθές στην επίδαυρο στους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου, στους ηθοποιούς, απέφυγε ή μάλλον αρνήθηκε να υποβάλει γραπτή δέσμευση, αρνήθηκε να υπογράψει αυτή τη δέσμευση. Δεν έγινε η παράσταση την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα έρχεται ως γραπτή τροπολογία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την τροπολογία τοποθετούμαστε με το παρόν. Και στην τρίτη τροπολογία, τις γνωστές δηλαδή τροπολογίες, σε αυτήν ψηφίζουμε ένα όχι. Είναι τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχει όμως μια διάταξη για την οποία αξίζει κανείς να σταθεί και λίγο παραπάνω. Είναι το άρθρο 9 αυτής της τροπολογίας, όπου ενώ μέχρι τώρα για το διορισμό κάποιου στο δημόσιο απαιτούνταν η ισοτιμία του πτυχίου, αλλάζει αυτή η διατύπωση και τώρα αυτή η ισοτιμία δεν λέγεται ισοτιμία, αλλά να είναι, λέει, αρμοδίως αναγνωρισμένο το πτυχίο. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τι φωτογραφίζεται εδώ, τα κολέγια ή οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε. Προχωράω στο νομοσχέδιο και επί της ουσίας. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε είναι ο τελευταίος κρίκος μιας σειράς κρίκων των προηγούμενων ετών νόμων πλαισίων πάνω στη γνωστή διαδικασία, στο γνωστό δρόμο της διαδικασίας της Μπολόνια. Συχνά πυκνά η ηγεσία του Υπουργείου λέει ότι, και εκφράζει και την αγωνία της, ότι πρέπει να προλάβουμε τις άλλες χώρες. Έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Φοβόμαστε ότι, είμαστε σίγουροι μάλλον, ότι η αγωνία της αυτή, εκτός από δική της, είναι και αγωνία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, των επιχειρηματιών, των εργοδοτών, αλλά με συγχωρείτε, αγωνία των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών δεν είναι. Αλήθεια, ποιος σας είπε ότι αν συνεχίσουμε στο δρόμο της εμπορευματοποίησης της πανεπιστημιακής μόρφωσης ότι θα λυθούν τα προβλήματα? 20 χρόνια δεν πάμε σε αυτό το δρόμο. Μήπως αλλάζουμε? Ποιος σας είπε ότι αν συνεχίσουμε στο δρόμο της κατηγοριοποίησης των πτυχίων και των πανεπιστημιακών τμήματων ότι θα ανέβει, θα αναβαθμιστεί η εκπαίδευση? Αυτό δεν γίνεται εδώ και χρόνια. Ποιος σας είπε ότι αν συνεχίσουμε να αποσυνδέουμε το πτυχίο από το επάγγελμα θα μειώσουμε την ανεργία? Γιατί εμείς θεωρούμε ότι θα γίνει το ακριβώς αντίθετο. Και τέλος πάντων, ποιος σας είπε ότι αν αξιολογούμε τα πανεπιστήμια με τα κριτήρια της αγοράς, τέτοια είναι, αυτές οι μελέτες σκοπιμότητας και οι βιωσιμότητες πια είναι διάσπαρτες σε όλο το νομοσχέδιο, ότι θα αναβαθμιστεί η πανεπιστημιακή μόρφωση? Εν πάση περιπτώσει, επειδή έγινε πολλή συζήτηση εδώ και από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέλεξε βεβαίως τη φυγή και την επέλεξε για να μην εκτεθεί ψηφίζοντας τα άρθρα με τα οποία συμφωνεί, όπως έκανε και με τον νόμο Χατζηδάκη που ψήφισε τα μισά περίπου άρθρα, γι' αυτό έφυγε, για να μην αποκαλυφθεί. Όμως δυστυχώς γι' αυτόν τον αποκαλύπτουν τα έργα του, αλλά και η στάση του. Έχουμε ακούσει εδώ μια μεγάλη διαμάχη, γίναμε μάρτυρες της διαμάχης περί νεοφιλελεύθερου αγγλοσαξονικού μοντέλου πανεπιστημίου, τέλος πάντων, και συμμετοχικού. Κοιτάξτε, είτε έτσι είτε αλλιώς, πρόκειται για το ίδιο πανεπιστήμιο, πρόκειται για το λεγόμενο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, το οποίο δουλεύει το ίδιο ως επιχείρηση και δουλεύει για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Στα ράφια αυτού του πανεπιστημίου θα διατίθενται πάρα πολλά πτυχία. 6 ειδών πτυχία θα υπάρχουν, μονοετή, διετή, τριετή,
dual major, minor degrees και ούτω καθεξής. Απ' όλα έχει για να διαλέγει. Εκτός όμως από αυτό, θα πωλούνται και πανάκριβα εκπαιδευτικά προϊόντα, όπως τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά, τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά, τα μεταπτυχιακά τα οποία τα απογείωσε, τα γενίκευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και με την προηγούμενη του κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Και έρχονται εδώ να μας μιλήσουν για τα δωρεάν, λέει, μεταπτυχιακά τα οποία θα κάνουν. Στα ράφια του θα πωλούνται επίσης πατέντες από τις έρευνες τις πανεπιστημιακές, start-up, spin-off, τεχνοβλαστή, θα πωλείται φοιτητική μέρημνα, η μόνη φοιτητική μέρημνα που θα υπάρχει εδώ και προβλέπει το νομοσχέδιο, είναι οι λεγόμενες ανταποδοτικές υποτροφίες. Ένας φοιτητής δηλαδή για να παίρνει μια υποτροφία πρέπει να δουλεύει στο πανεπιστήμιο, σε όποια δουλειά του αναθέσουν. Αν αυτό δεν λέγεται ταξική φραγμή. Ολοκληρώστε, κύριε Δελή. Ολοκληρώνω. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεστε και την καταστολή και την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά ταυτόχρονα και το λεγόμενο πειθαρχικό δίκαιο. Μιλάμε, θέλω να πω ένα μικρό σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, για το άρθρο 296. Επιμένει η κυβέρνηση, απέναντί της έχει όλες τις τοπικές κοινωνίες των Τρικάλων, της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, ακόμα και βουλευτές εκλιπαρούν με πολύ ευγενικό βέβαια τρόπο και ζητούν να εγγυηθεί η Υπουργός στην ομαλή μετάβαση αυτών των νομικών προσώπων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Συρίγος, είπε στην ομιλία του ότι μιλάμε για ένα θέμα που δεν υπάρχει, σαν να μην γίνεται τίποτα δηλαδή με την κατάργηση αυτών των νομικών προσώπων. Τότε γιατί το κάνετε, αφού δεν γίνεται τίποτα? Γιατί το κάνετε? Ξέρουμε ωραία, πάρα πολύ καλά γιατί το κάνετε. Ολοκληρώσατε, το έχετε βάλει και ονομαστική ψηφοφορία αυτό το άρθρο. Στα επιχειρηματικά εκφράσουν οι συνάδελφοι. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι σε λίγη ώρα πράγματι εδώ μέσα στην αίθουσα θα έχει ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Να ξέρετε όμως ότι τίποτα δεν τελειώνει. Αντίθετα, όλα αρχίζουν τώρα. Από αύριο το φοιτητικό, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα θα το αφήσει και αυτό το νομοσχέδιο στα χαρτιά, γιατί είναι ενάντια στα συμφέροντα της λαϊκής πλειοψηφίας. Ευχαριστώ.